Αδελφοί, και πάλι θα σταθούμε στην ακρόαση του Λόγου του Θεού και αυτό είναι μια ευλογία για εμάς και για τις ψυχές μας, γιατί εδώ προσδιορίσε ο Κύριος την ευλογία, αδελφοί. Στον τόπο αυτόν εδώ είναι προσδιορισμένο να δοθεί η ευλογία του ανθρώπου, του Θεού στον άνθρωπο, και μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος γεύεται αυτή την ευλογία. Γεύεται αυτή την ουράνια δύναμη και παρουσία. Γεύεται την παρουσία του Ιησού Χριστού όταν έρχεται στην Εκκλησία. Και δεν φεύγει άδειος, αλλά φεύγει γεμάτος. Έχει αδειάσει και έχει γεμίσει από την παρουσία του Κυρίου. Και το θαύμα είναι ότι όλες οι ψυχές είναι δυνατόν σήμερα ο Κύριος να τις ψωμίσει. Από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες. Και αυτό είναι το θαύμα του Κυρίου. Γιατί τα παιδάκια μας ακούνε το Λόγο του Θεού και εφραίνονται. Γιατί οι έφηβοι ακούνε το Λόγο του Θεού και ενδυναμώνονται. Γιατί οι μεγαλύτεροι ακούνε το Λόγο του Θεού, τον ίδιο Λόγο, το Λόγο του Θεού, και ανανεώνουν τη δύναμή τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα η ακρόαση του Λόγου του Θεού που έρχεται στις καρδιές των ειλικρινών ανθρώπων οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία του Χριστού για να πάρουνε, και αφού πάρουνε να είναι και ικανοί να μεταδώσουνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί την Εκκλησία του Χριστού την υπηρετούμε εμείς, αδελφοί, Όχι όμως με τη δική μας σοφία, τη σύνεση, την δύναμη ή την ικανότητα. Την Εκκλησία του Χριστού την υπηρετούμε εμείς, όλοι εμείς, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, από αυτό το οποίο λάβαμε δίνουμε. Δίνουμε από τη χάρη του Χριστού, δίνουμε από το έλεος του Χριστού, δίνουμε από την αγάπη την οποία μας αγάπησε ο Κύριος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι η Εκκλησία του Χριστού προδεύει και θα προδεύει, γιατί αυτό είναι το προσδιορισμένο για την Εκκλησία του Χριστού. Βεβαίως, μέσα στην Εκκλησία και γενικότερα ο πνευματικός άνθρωπος έρχεται σε σκαμπανεβάσματα, δημιουργούνται μέσα στην καρδιά του, τις καρδιές τους τρικυμίες, αλλά ο Κύριος είπε, αδελφοί, θαρσείτε. Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσουμε σήμερα με τη χάρη του Κυρίου από τη σελίδα 883. 883 είναι το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, δέλτα κεφάλαιο, λίγα εδάφια. 883, 35 εδάφιο. Και λέγει προς αυτούς εν εκείνη την ημέρα όταν έγινε εσπέρα, ας διέλθουμε εις το πέραν, και αφήσατε στον όχλο παραλαμβάνουσι αυτόν ως ήτο εν το πλοίο, και άλλα δε πλοιάρι έσαν με ταυτού, και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος, και τα κύματα εισέβαλαν εις το πλοίο, ώστε αυτό ήδη εγεμίζωτο, και αυτός ήτο επί της πρίμνης κοιμόμενος επί το προσκεφάλαιο, και εξυπνήσουσι αυτόν και λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, δε σε μέλει ότι χανόμεθα. Και σηκωθήσει επιτίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα, σιώπα ησύχασον. Και έπαυσε άνεμος και έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη και είπε προς αυτούς, γιατί είστε ούτω δειλοί, πως δεν έχετε πίστη? Και φοβήθησαν μέγα φόβο και έλεγαν προς αλλήλους, τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα υπακούσεις αυτόν? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα περιστατικό λαμβάνει η χώρα με τους ανθρώπους τους οποίους έχει εκλέξει ο Θεός. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, έκλεξε αυτούς τους ανθρώπους. Κάτι είδε μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι μπορεί να αυξηθεί, να ανθίσει και να καρποφορήσει. Μέσα μας κάτι είδε ο Κύριος και μας κάλεσε, αδερφοί. Κάτι το μάτι του Κυρίου ξεχώρισε μέσα στην καρδιά σου.
Κάτι που και εσύ ο ίδιος και εγώ ο ίδιος μπορεί να μην το ήξερα και να μην το ήξερες τι ήτανε. Και αυτό αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, να το αναδείξει, να το υψώσει, να το συστήσει. Αυτό αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο να το φέρει και να γίνει όμοιο με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμοιοι με Αυτόν θέλει να μας κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε «Μιμητέ μου γίνεστε». Ο Παύλος το είπε «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Έχουμε πρότυπο. Έχουμε παράδειγμα. Έχουμε στόχο το πώς πρέπει τελικά να διαμορφωθεί η καρδιά μας και να μοιάσουμε. Σε ποιον θέλεις να μοιάζεις? Και όλα τα χρόνια αυτά, ο Κύριος αυτό κάνει σε όλους μας. Σμιλεύει τις καρδιές μας, έτσι ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να τις παραστήσει ενώπιον του Θεού. Όμοιες με Αυτόν. Και οι μαθητές, αγαπητοί αδελφοί, εδώ πέρα, σε αυτό το οποίο διαβάσαμε, είναι κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση διαβάζοντάς το και βρίσκοντάς το και στα άλλα τα Ευαγγέλια. Ας πούμε, να πούμε για τον Μάρκο που διαβάσαμε, είναι ένα γεγονός το οποίο λαμβάνει χώρα μετά ακριβώς την ερμηνεία της παραβολής, όπου σπέρνεται ο σπόρος. Σπέρνεται ο σπόρος στην καλή γη, στην γη την οποία είναι κακή γη, είναι γη η οποία έχει αγκάθια, είναι γη η οποία είναι πατημένη, είναι γη η οποία είναι καλή γη, η οποία η καλή γη δίνει καρπό. Και οι μαθητές βέβαια αντιλαμβάνονται, γιατί δεν μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται, ότι αυτή την παραβολή την οποία τους εξήγησε ο Κύριος, σε αυτή την παραβολή καταλήγουν και διακρίνουν, «Α, εμείς επειδή είμαστε εδώ, είμαστε καλή γη». Τι ωραία που η γη, η καρδιά μας είναι καλή γη. Τι ωραία που η καρδιά μας θα μπορέσει να καρποφορήσει καρπό εκατονταπλάσιο και θα δώσει. Τι ωραία που είναι στο Ματθαίο, πριν από την τρικυμία, πάλι στο ίδιο περιστατικό, και ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο του Θεού, γιατί αδελφοί, κάθε ένας Ευαγγελιστής καταγράφει αυτό το οποίο τελικά μένει στην καρδιά του, και έτσι έχουμε ένα μάζεμα, ένα σταχυολόγημα από αυτόν τον οποίον συνέβησαν και από αυτό που παίρνουμε και εμείς παραδείγματα. Λίγο πριν λοιπόν από αυτό το γεγονός, κάτι άλλο καταγράφεται. Καταγράφεται ότι πλησιάζουν τον Κύριο κάποιοι. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι. Λέει, πλησιάσας εις γραμματέας, είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, θέλω σε ακολουθήσει όπου ανυπάγεις. Και ο Κύριος του είπε και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, οι αλόπεκες έχουν φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικία. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Θέλεις να με ακολουθήσεις? Εσύ είσαι έτοιμος να μην έχεις κατοικία? Δηλαδή με άλλα λόγια, να τα δώσεις όλα? Είσαι έτοιμος να απαρνηθείς τον κόσμο αυτόν? Είσαι έτοιμος? Οι αποφάσεις μέσα στην καρδιά μας παίρνονται, εκτελούνται. Στη συνέχεια ένας άλλος άνθρωπος τον πλησιάζει, άλλος δε εκ των μαθητών αυτού, είπε προς αυτόν, «Κύριε, συγχώρησέ με να υπάγω πρώτον και να θάψω τον πατέρα μου». Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Ακολούθημοι και άφεσαι τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς». Μην είναι η μέρημνά σου για τα πράγματα του κόσμου αυτού νου εδώ. Μη σκαλώνει η καρδιά σου
με τα γήινα, τα ανθρώπινα. Εσείς δεν είστε εκ των κάτω, είστε εκ των άνω. Μη δημιουργούνται συναισθήματα τα οποία είναι ικανά να κάνουν πιο αργή όλη τη διαδικασία και το έργο το οποίο κάνει ο Θεός μέσα στην καρδιά σου. Πρόσεχε! Και οι μαθητές, ξέρετε, και αυτά τα είδαν και αυτά τα ακούσανε. Σε αυτά τα οποία είδαν και ακούσανε, τι άραγε ανέβηκε στην καρδιά τους? Γιατί είναι μαζί τους. Μπορεί να σκεφτήκανε και να είπανε, αδερφοί, α, εμείς είμαστε καλά. Έχουμε, όπως προείπα, καλή γη, καλή καρδιά, αγαθή καρδιά. Θα καρποφορήσει η καρδιά μας. Α, τώρα δεν είμαστε σαν αυτόν εδώ το γραμματέα. Είμαστε μαζί με τον Κύριο. Εμείς τα αφήσαμε όλα, ακολουθούμε τον Κύριο. Δεν είμαστε σαν αυτό το μαθητή που θέλει να κάνει και κάτι ακόμα από τα εφήμερα, τα γήινα, τα ανθρώπινα. Όχι, εμείς έχουμε πάρει στερεά και αμετακίνητη απόφαση. Θέλουμε να είμαστε με τον Κύριο. Θέλουμε να απολαμβάνουμε τον Χριστό. Θέλουμε να είμαστε αυτοί που σε ένα άλλο σημείο, πριν προηγηθεί μια άλλη τρικυμία, έχουμε μοιράσει στο λαό τα ψωμιά, τους σάρτους, τα ψάρια. Έχουμε διακριθεί μπροστά σε τόσους χιλιάδες ανθρώπους ότι είμαστε δικοί του. Αδελφοί, είμαστε δικοί του. Είμαστε όμως δικοί του και στην ευλογία, αλλά και σε αυτό το οποίο θα επιτρέψει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Θυμήσου ότι είσαι δικός του για να μπορεί να σε χρησιμοποιήσει και στην ευλογία και για να μπορεί να σε οδηγήσει και μέσα από την κακοπάθεια, για να αναδειχθεί από μέσα σου ο καινούριος, ο ανανεωμένος, ο χτισμένος συν Θεό άνθρωπος, ο οποίος θα σταθεί στο τέλος. Θα ήταν ζημία για τους μαθητές ο Κύριος να τους είχε αφήσει με αυτή την εντύπωση. Ήμασταν υπηρέτες, δώσαμε ψωμιά, εμείς τα δώσαμε. Μα δεν το είπανε, θα μου πεις, Μιχάλη, δεν φαίνεται να το είπανε. Μήπως το είπε η καρδιά τους? Μήπως το έχει πει η δικιά σου η καρδιά? Μήπως το έχει πει η δικιά μου η καρδιά? Επειδή κάποια στιγμή ο Κύριος με βρήκε έτσι όπως έπρεπε να με βρει και με χρησιμοποίησε, τι έγινε? Τι συνέβη? Μήπως είδες αλλιώς τώρα τα πράγματα? Μήπως θεώρησες σοβαρό αυτό, ότι σε έχει ανάγκη ο Κύριος? Μήπως ότι χωρίς εσένα δεν γίνεται το έργο? Χωρίς εμάς δεν μπορεί να προχωρήσει η Εκκλησία του Χριστού, το έργο του Θεού, το σχέδιο του Παντοδυνάμου? Μήπως σου πέρασε αυτή η εντύπωση? Αν σου πέρασε αυτή η εντύπωση, έλα, γιατί τώρα έχω για σένα ένα σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο, Κύριε? Να μπείτε μέσα στη βάρκα. Κύριε, εμείς είμαστε ψαράδες οι περισσότεροι. Δεν μας λες κάτι. Δεν είναι κάτι που δεν είναι γνώριμο σε εμάς. Μπες μέσα στη βάρκα. Τον αναγκάζει το μαθητή του ο Κύριος να εισέλθει μέσα στη βάρκα, γιατί πρέπει να τον κατεβάσει από όλα αυτά τα οποία έχει τυχόν περάσει από το μυαλό του ή από την καρδιά του και θεωρεί ότι είναι, τι, πρόσεχε, Εκκλησία του Χριστού. Ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο, αλλά κατοικεί και στου συντετριμένου την καρδιά, στου ταπεινού το πνεύμα. Μήπως νόμιζες ότι επειδή σε ύψος ο Θεός είσαι κάτι? Γελιέσαι, γελιόμαστε. Και είναι η ώρα που πρέπει να το καταλάβουμε, αφού ο ανεμοστρόβιλος έχει αρχίσει και γυρίζει. Αφού η καταιγίδα έχει έρθει και πέφτει. Αφού τα γεγονότα και οι καταστάσεις τα οποία βιώνουμε μας μαρτυρούνε ότι είναι η ώρα να πούμε και εμείς, Κύριε, Κύριε, δε σε μέλη ότι χανόμαστε. Δε σε μέλη ότι χανόμαστε. Θα μου πεις, αυτό πρέπει να πει ο λαός του Θεού? Δυστυχώς.
είναι μια εξέταση, μια επίγνωση ότι χανόμαστε. Είναι μια επίγνωση, έχουμε μια αντικειμενική κατάσταση, δεν γίνεται αλλιώς. Το λαός του Θεού πρέπει να το πει: Κύριε, δε σε μέλη ότι χανόμαστε, ότι ατονούμε, ότι αποκάμουμε, ότι τα έδρανα αδειάζουν, ότι οι συμπροσευχές δεν υπάρχουν, ότι οι προφητείες χάθηκαν, ότι οι επεμβάσεις στο λαό του Θεού δεν υπάρχουν. Ότι ο εναντίος έχει σταθεί απέναντι μας και είναι έτοιμος να λαφυραγωγήσει. Γιατί δεν βρίσκει άντρες πίστεως και δυνάμεων. Γιατί δεν βρίσκει γόνατα και προσευχή. Γιατί δεν βρίσκει νηστεία και αφιέρωση. Και μιχτηρίζει ο εναντίον. Πάντα αυτό κάνει. Αλλά τώρα μήπως υπάρχει τόπος. Μήπως βλέπει αυτό το οποίο εμείς δεν βλέπουμε. Μήπως είναι η ώρα να στρέψουμε το στον ουρανό, μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, και να πούμε: Κύριε, δε σε μέλη ότι χανόμαστε, ότι χάνουμε τα παιδιά μας, ότι χάνουμε τις οικογένειές μας, ότι χάνουμε τους ανθρώπους που για εσύ πλήρωσες. Δε σε μέλη, Κύριε, ότι χανόμαστε. Αδελφοί, ο Θεός επιτρέπει την τρικυμία στους μαθητές για να κατεβάσει όλες αυτές τις σκέψεις και να δουν οι μαθητές με πραγματικότητα και με γνησιότητα ποια είναι η κατάστασή τους. Τι θα κάνεις στον ανεμοστρόβιλο που έρχεται, στα νερά που μπάζουν, στα εδάφη που χάνεις, στην αλλαγή του χαρακτήρα σου η οποία έρχεται καθώς εσύ διαδικάζεσαι μέσα στην καθημερινότητα τις προσκλήσεις του κόσμου. Μιλάμε για την αγάπη την οποία αφήσαμε και δεν ψάχνουμε να τη βρούμε. Μιλάμε για τα χρόνια τα οποία γευτήκαμε και ξεχνάμε ότι εμείς ήμασταν οι πρωταγωνιστές αυτών των γεγονότων, γιατί εμείς ήμασταν άλλοι άνθρωποι εξήτησης, προσευχής, αλλαλαγμού, δοξολογίας και υμνοδίας. Ποιος ψέλνει στην εκκλησία σήμερα? Ποιος σηκώνει αλλαλαγμό στην εκκλησία σήμερα? Πού είναι τα πνεύματα των προφητών τα οποία είχαμε ανάμεσά μας μέχρι σήμερα? Πού είναι η τάξη της εκκλησίας, η ησυχία για να μιλήσει ο παντοδύναμος Θεός, ο σέβας και η ευλάβεια όταν ανοίγουμε αυτή την καφέ πόρτα για να εισέρθουμε μέσα στην παρουσία του Θεού, στα σκηνώματα του Κυρίου, στα χαρακώματα? Τρικυμία έξω, ανεμοστρόβιλος. Τρικυμία μέσα και ανεμοστρόβιλος. Ανυπορισιά, αδυναμία. Κύριε, δεν σε νοιάζει ότι χανόμαστε. Το παρήγορο, αγαπητοί αδελφοί, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Κύριος είναι εδώ ανάμεσά μας. Αλληλούια! Είναι εδώ, παρακολουθεί, ξέρει, βρίσκει τον τρόπο για να έρθει να ξεσηκώσει το λαό του Θεού. Ξέρετε ποιο είναι το μήνυμα? Κάτι θα κάνει ο Θεός. Αλληλούια! Κάτι θαυμαστό θα κάνει ο Θεός. Κάτι εξαίσιο θα κάνει ο Θεός. Κάτι που δεν τον έχει σκεφτεί κανένας μας μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα, αλλά και από κανένα μυαλό ή σκέψη δεν έχει περάσει. Αλλά κάτι θα κάνει ο Θεός. Αλληλούια. Είναι παρατεταγμένο το στράτευμα του Κυρίου. Έχει πάρει την πληροφορία ότι η Ιεριχώ είναι μια πόλη η οποία έχει παραδοθεί στην πραγματικότητα. Όλοι όσοι είναι μέσα φοβούνται, αλλά τα τείχη είναι αδύνατο να τα νικήσουν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία πείρα στον πόλεμο, καμιά στρατηγική, και όμως είναι εκεί. Και ο άνθρωπος του Θεού βλέπει τον αρχιστράτηγο των δυνάμεων
με θυμώνησε με τον εναντίον. Ιδού εγώ είμαι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων. Σήμερα είναι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων ανάμεσα στο λαό του. Αλληλούια. Το πιστεύεις τούτο? Κύριε, βοήθησε μας στην απιστία μας, στην ολιγοπισία μας και δε σε μέλη ότι χανόμαστε. Δεν είναι η έκφραση αυτή κατηγορηματική. Είναι έκφραση απελπισίας. Τελείας φανέρωσης της αδυναμίας μας. Έτσι δεν είμαστε, αδελφοί? Τελείως αδύναμοι. Ανίκανοι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη θύελα που έχει ξεσηκωθεί. Πολύ περισσότερο. Θα ξαναεπανέλθω. Ο εναντίος κάθεται απ' έξω και περιμένει τη βασιλεία να διαιρεθεί αφεαυτής. Καμία βασιλεία δεν δύναται να σταθεί αν διαιρεθεί αφεαυτής. Τι είναι αυτό? Διγοστασίες, διγνωμίες, άλλα εγώ, άλλα εσύ, άλλες καρδιές. Ξεχωρίζουμε. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού έχει ένα πνεύμα, μία καρδιά, ένα Κύριο, μία πίστη. Αλληλούια. Στον αιώνιον Θεό. Και όταν τα βλέπεις αυτά να χάνονται, τότε πες: Κύριε, δε σε μέλη ότι χανόμαστε. Μην πάρεις την από εδώ ή την από εκεί. Στάσου στη μέση και πες: Κύριε, δε σε νοιάζει ότι χανόμαστε. Η βασιλεία διαιρεθήσα, θα καταστραφεί, θα αφανιστεί. Ο εναντίον δεν είναι τίποτα να κάνει από εκεί. Αφεαυτής θα χαθεί η βασιλεία. Όμως ευχαριστούμε το Θεό, γιατί προείπα, μαζί μας σήμερα εδώ είναι ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων. Ευχαριστούμε το Θεό. Τον πόλεμο δεν θα τον κάνουμε εμείς, γιατί είμαστε και αδύναμοι και ανίκανοι να συνεχίσουμε. Βλέπω τα σπίτια ολονών, χτυπιούνται, των πρεσβυτέρων, των διακόνων, του πληρώματος της Εκκλησίας. Κάθε πόρτα όταν ανοιχτεί υπάρχει ένας αγώνας και πολλά δάκρυα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μη γελιόμαστε, μη χειροκροτάμε, μη χαζογελάμε, συγχωρέστε με. Είναι η ώρα του πένθους, της συσπήρωσης, του κοινού αγώνος, των γονάτων, των νηστιών, των προσευχών. Μη φύγεις μόλις τελειώσει το κήρυγμα, δεν σε κυνηγάει κανένας. Μείνε στην προσευχή, μείνε στην εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου. Μείνε! Μείνε με τα παιδιά σου, μείνε με τα μωρά σου. Μείνε με την ανάγκη σου, με τον πόνο σου, μείνε όμως. Μείνε σε αυτόν τον λαό τον οποίον θέλει να σε δει εδώ και σένα και εμένα γονατιστό, να δοξάζεις, να έρθει η παρουσία του Κυρίου, να υμνήσουμε. Δεν ξέρανε τίποτα στην Ιεριχώ. Τι να ξέρανε? Πλήθρες κάρχανανε. Δούλοι ήτανε. Ό,τι έχει συμβεί μέσα στη ζωή τους ήταν η χάρη του Κυρίου. Τώρα μάλιστα έχει σταματήσει και το μάνα. Είναι έξω από την Ιεριχώ, σε αυτά τα τείχη. Πρέπει όμως να καταλάβει ο Θεός, ο λαός του Θεού, ότι τα τείχη δεν θα τα ρίξουν αυτοί. Αλλά τα τείχη θα πέσουν όταν ο λαός του Θεού υποταχτεί κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Ξαναλέω, όλα τα τείχη, όλοι οι ανομοστρόβιλοι, όλες οι καταιγίδες θα σταματήσουν όταν ο λαός του Θεού με μία καρδιά, με ένα πνεύμα θα υποταχτεί στην παρουσία του Κυρίου και θα πει: «Δε σε μέλη ότι χανόμαστε, βγες μπροστά Κύριε, κάνε κάτι». Αλληλούια. Θα κάνει κάτι ο Θεός. Θα μας εκπλήξει το Πνεύμα το Άγιο. Να είσαι όμως έτοιμος να αποδεχτείς αυτό το οποίο θα κάνει ο Θεός. Δεν είναι εύκολο. Πηγαίνετε να περάσετε 6 φορές κύκλο την Ιεριχώ. Ως εν σώμα, ως εν στράτευμα. Έλα τώρα, τι μας τα έχουμε ακούσει τώρα αυτά, τι θα γίνει? Εδώ απέναντί μας είναι οι άντρες της Ιεριχού. Πάμε εμείς να γυρίσουμε κύκλο, κύκλο, θα μας ρίξουν από πάνω, δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Μην πάμε.
Ας μην υποταχτούμε, ας κάνουμε κάτι άλλο, κάτι πιο διαφορετικό. Ο λαός του Θεού όμως υποτάσσεται στην παρούσα φάση. Υπακούει στο λόγο του Θεού. Είναι η κρίσιμη ώρα την οποία καλούμαστε σαν Εκκλησία του Χριστού να έχουμε μία γνώμη. Πειθαρχημένη στο Ευαγγέλιο. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Πειθαρχημένη στο λόγο του Θεού. Θα κάνετε 6 φορές κύκλο την Ιεριχώ. Μα την 7η φορά, καθώς θα πάτε και θα κάνετε πάλι 6 φορές τον κύκλο της Ιεριχού, στην τελευταία στροφή θα αλλαλάξετε. Θα σαλπίσουν οι σάλπιγγες. Θα κάνετε αλλαλαγμό μέγα. Και τι θα γίνει? Θα μας εκπλήξει το Πνεύμα του Θεού. Στην υπακοή της Εκκλησίας του λαού του Θεού θα έρθει η έκπληξη μπροστά στα μάτια μας. Γιατί αυτό είναι αποφασισμένο να κάνει ο Κύριος. Έκπληξη μεγάλη, ε! Κύριε, δε σε μέλει ότι χανόμαστε. Κύριε, μπήκανε τα νερά. Εσύ κοιμάσαι, Κύριε, πού είσαι? Αδελφοί, πρέπει να κράξουμε με όλη μας την καρδιά. Δεν έχουμε κράξει. Βαλόμαστε πανταχώθεν και δεν έχουμε κράξει. Δεν έχουμε κλάψει για τις ψυχές οι οποίες δεν είναι ανάμεσά μας. Για τα παιδιά των αδελφών μας που απομακρυνθήκανε. Για τις καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται ανάμεσά μας. Δεν έχουμε κλάψει με δάκρυα μετανοίας και πνεύμα επιστροφής και υπακοής. Όχι, δεν είναι έτσι όπως θέλεις να είμαι, Κύριε. Μπορεί τα δάκρυά μου να περιορίζονται στις ανάγκες μου, στα δικά μου θέλω, στη δική μου προσωπική οικογενειακή κατάσταση που έχω βρεθεί. Μα δεν καταλαβαίνεις, διέρε και βασίλευε. Θα χτυπήσω το ένα σπίτι του πρεσβυτέρου, το άλλο σπίτι του πρεσβυτέρου. Θα χτυπήσω και εκεί, θα χτυπήσω και εδώ και θα δεις πως θα γίνει όλη η Εκκλησία. Και εγώ διαιρετούμε. Βλέπουμε την τακτική και δεν κράζουμε. Όχι για το πρόβλημά μου. Για το πρόβλημά μου θα κράξω και θα κλάψω και το έχω κάνει. Να κλάψω για σένα. Εσύ για μένα. Εμείς για όλους. Όλοι για όλους. Όχι να ερχόμαστε και να φεύγουμε αδιάφοροι με ένα δόξα στον Κύριο. Θα καταδύσουμε σαν τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στους ναούς. Δεν γνωρίζονται, δεν χαιρετιώνται. Εκεί μπορεί να φτάσουν. Ξέρετε, διάβασα πρόσφατα ότι οι αγάπες τις οποίες έκαναν οι πρώτες εκκλησίες, τα τραπέζια δηλαδή μετά το κήρυγμα, το φαγητό αυτό που ήταν, κάνανε μαζί, που ήταν και ανάγκη μετά να γίνουν και διάκονοι, στον 4ο αιώνα εκφυλίστηκε. Οι αδελφοί δεν πηγαίνανε στις αγάπες. Υπήρχαν μόνο γκρίνιες, στεναχώριες. Ποιος θα φάει το πιο πολύ? Ποιος θα πάρει το πιο πολύ στο σπίτι του? Εκφυλίστηκαν οι αγάπες. Έπεσαν τα στηρίγματα της Εκκλησίας. Μια συγκεκριμένη σύνοδο δε, όταν συνήλθε, έπαψε τις αγάπες. Αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος, εκφυλίστηκε, γιατί οι άνθρωποι δεν σταθήκανε έτσι όπως ο Θεός ήθελε να σταθούν. Χαθήκαν οι αγάπες, χαθήκανε οι κοινωνίες μεταλλήλων, μείνανε τα ντουβάρια, μείνανε οι χαιρετούρες, και αν δεν προσέξουμε δεν είναι τίποτα να συμβεί και σε εμάς αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Και πρέπει να αναλογιστείς το βάρος το οποίο αντιστοιχεί σε σένανε. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Γιατί το άκουσα κι αυτό. Τι να κάνουμε στο κατόι? Να τώρα που δεν έχεις κατόι όμως. Να τώρα που δεν έχεις να πας να φας στα Έβερες και πας όποτε θέλεις βέβαια να φας. Αλλά πού είναι το κατόι, πού είναι η κοινωνία μεταλλήλων? Κλαις, πενθείς,
κλαίμε, πενθούμε, εμοραγούμε, χανόμαστε. Αλλά ελπίζουμε ότι κάτι θα κάνει ο Θεός. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Κάτι θα κάνει ο Κύριος θαυμαστό. Πρόσεξε όμως, πρόσεξε να το αντιληφθείς και να λάβεις μέρος και εσύ. Μη σταθείς απ' έξω παρατηρών μόνο ή και καταδικάζων. Πρόσεξε, θα κάνει κάτι ο Θεός που δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ. Πρόσεξε, μη βρεθείς από την άλλη μεριά και δεν είσαι από τη μεριά αυτή του Κυρίου. Όταν θα το κάνει ο Θεός, θα πάει μπροστά το άρμα. Δεν θα σταθεί για να πάρει και αυτούς οι οποίοι έχουν αμφιβολία ή απιστία ή αδυναμία. Θέλει το άρμα του Χριστού να πάει μπροστά. Θέλει την εκκλησία του Χριστού να τη συστήσει. Θέλει όμως να είσαι και εσύ μέσα, να πληροφορηθείς από το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη μεγάλη στροφή που θα κάνει εντός ολίγου η εκκλησία του Χριστού για να την αναδείξει ο Κύριος. Τι θα κάνει, δεν ξέρω. Σας είπα από την αρχή, κάτι θα κάνει ο Θεός, αλληλούια. Κάτι θαυμαστό θα κάνει ο Θεός. Κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει, να το προειπεί. Ναι, γι' αυτό ακριβώς είναι η ώρα του Κυρίου. Γιατί με τη στάση μας αυτή, με την προσμονή μας αυτή, με την ελπίδα μας αυτή, είναι σαν να λέμε, Κύριε, δε σε μέλει ότι χανόμαστε. Αλληλούια. Και ο Κύριος θα σηκωθεί. Αλληλούια. Προσμένουμε τον Κύριο να εγερθεί. Προσμένουμε τον Κύριο να πει λόγο. Προσμένουμε τον Ιησού Χριστό να κάνει το θαυμαστό του έργο. Σε τι δηλιάσατε ολιγόπιστοι? Ποιον δεν είδατε μπροστά σας? Πως δεν θυμάστε το χέρι το κρατεό που σας έβγαλα μέσα από την κόλαση, μέσα από την αμαρτία, μέσα από το θάνατο? Πως ξεχνάτε η γενεά η επερχομένη ότι γεννηθήκατε μέσα σε ένα άγιο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον άγιας προστασίας, σε ένα περιβάλλον που δεν μπορούσε κανένας να αγγίξει την ψυχή σας? Πως λησμονήσατε, λαέ του Θεού, την κρατεά του παντοδυνάμου, όποιος ενέργησε προσωπικά σε καθέναν εξ ημών. Βλέπω τα πρόσωπά σας και θυμάμαι την ομολογία σας. Κύριο πρόσωπο ήταν ο Ιησούς Χριστός. Το θυμάστε? Κύριο πρόσωπο στον οίκον αυτόν εδώ είναι ο Χριστός. Το έργο είναι δικό του, η εκκλησία είναι δικά του. Κάτι θα κάνει ο Χριστός. Αλληλούια. Κάνε κάτι, Κύριε. Σήκωσε τη σημαία του Ευαγγελίου, πνεύσε τον άνεμο του Πνεύματος του Αγίου ανάμεσά μας και δώσε, Κύριε, δώσε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να γίνει το έργο σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, θα το κάνει. Σηκώνεται στην πρίμνη. Τώρα καταλάβατε ποιοι είστε, είναι σαν να τους λέει. Τώρα καταλάβατε ότι τρέχατε μέσα στην έρημο και μοιράζατε ήταν γιατί ήμουνα εγώ. Τώρα καταλαβαίνετε ότι στις αποφάσεις των άλλων ανθρώπων που με πλησιάζανε και φύγανε ήταν γιατί δεν ήμουνα εγώ μαζί τους. Και εσείς είστε μακάρι γιατί είμαι εγώ μαζί σας. Τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν αξίζετε τίποτα. Τώρα μπορεί ο Λόγος του Θεού να γίνει βίωμα μέσα σου, ότι άνευ εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Πες το, αδελφέ, να το πούμε εκκλησία του Χριστού. Άνευε σου, Κύριε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε ένας μόνος μας. Ίσως και σωθούμε, μα αυτό είναι, ίσως και μπούμε. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι προσεύχεστε για να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι ίσως και αν και εφόσον, πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Για να μπεις πλουσίων στη Βασιλεία των Ουρανών, πρέπει σήμερα να πεις με όλη σου την καρδιά, με όλο σου το είναι, με όλη σου τη φωνή, άνεφε σου, Κύριε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ό,τι και να μας ρωτήσεις, αδιάβαστοι είμαστε. Τίποτα δεν μπορούμε να σε απαντήσουμε. Σε τίποτα δεν μπορούμε να σταθούμε όπως εσύ μας ήθελες. Όμως κάτι θα κάνεις εσύ, Κύριε.
ο Κύριος θα εγερθεί μέσα στην τρικυμία, στην ανεμοζάλη, μέσα στα κύματα, μέσα στην κακοκαιρία. Σιώπα ησύχασον. Δύο λέξεις ήταν αρκετές για να ανατραπεί όλο το σκηνικό το οποίο είχε συμβεί μέσα και έξω από τις καρδιές των μαθητών. Και γίνεται γαλήνη. Έρχεται ησυχία. Δεν ακούγεται τίποτα. Μόνο το καΐκι που σκίζει το νερό. Έχετε βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση? Εγώ έχω βρεθεί πολλές φορές με το καράβι. Δεν ακούγεται τίποτα. Όταν είσαι ανοιχτά στη θάλασσα, δεν ακούγεται τίποτα. Ησυχία. Ησυχία θα έρθει όταν θα λαλήσει ο ίδιος ο Κύριος. Αλληλούια. Ειρήνη θα έρθει όταν θα λαλήσει ο ίδιος ο Κύριος. Και είναι εγγύηση η ώρα του Κυρίου να πει λόγο, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Σιώπα. Ησύχασον. Τότε οι μαθητές καταλάβανε ποιον είχαν μαζί τους. Ποιος ήταν μέσα στο καράβι τους. Τι δύναμη έχει αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθε, αγαπητοί αδελφοί, να μπορέσουμε να καταλάβουμε σε αυτόν τον καιρό τον τρικυμιώδη, σε αυτές τις καταιγίδες τις βιωτικές, σε αυτές τις ανεμοζάλες τις εκκλησιαστικές, να καταλάβουμε ότι είναι η ώρα του Κυρίου να πει λόγο. Αμήν.